Σας θα ξεκινήσω πρώτα από τον συνάδελφο τον Ανδρέα τον Παπαδημητρίου για να δούμε τι ακριβώς αναφέρει, διότι η διοικητρία προχώρησε πολύ σημαντικές καταγγελίες, Ανδρέα. Σε γραπτή ανακοίνωση, να πούμε, με γραπτή ανακοίνωσή της, η κυρία Τσαρίδου λέει ότι το πρωί εισέβαλαν και αναφέρει ακριβώς ποιοι εισέβαλαν, όπως λέει η ίδια στο γραφείο της. Στο γραφείο της διοικήτριας του νοσοκομείου λοιπόν Ζακύνθου, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, συνδικαλιστές της ΑΔΕΔΗ και της ΟΗΝΓΕ από την Αθήνα, ο πρόεδρος, η γραμματέας και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου των Εργαζομένων, καθώς επίσης ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου και ο πρόεδρος των Νοσοκομειακών Γιατρών, οι οποίοι επέμεναν επιτακτικά να λάβουν απαντήσεις σε διάφορα θέματα που έθεταν. Λέει λοιπόν η κυρία Τσαρίδη ότι όλοι αυτοί είχαν συγκεντρωθεί, μπήκαν μέσα στο γραφείο της και έθεταν ερωτήματα. Με απότερο σκοπό, όπως η ίδια καταγγέλει, να την εμποδίσουν να καταθέσει στις 10.30 που έπρεπε να βρίσκεται στην εισαγγελία, καθώς έχει κατατεθεί μήνυση κατά παντός υπευθύνου για το θέμα των κλειστών χειρουργείων, η οποία επισημαίνει στην ανακοίνωσή της η κυρία Τσαρίδου ότι είχε υποβληθεί σύμφωνα με προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Και οι συγκεκριμένοι κύριοι και οι κυρίες που εισέβαλαν κατά την κυρία Τσαρίδου στο γραφείο την εμπόδιζαν να μεταβεί στην εισαγγελία. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η απόφαση που φαίνεται ότι στην οποία δεν φαίνεται να κάνει πίσω η κυρία Τσαρίδου. Λέει χαρακτηριστικά ότι παρά τις απειλές και τους εκφοβισμούς, τους οποίους υπέστη προφανώς από όσους μπήκαν μέσα στο γραφείο της ίδια, σύμφωνα με την ίδια, η διοίκηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει στη διαλεύκανση των συνθήκων, κάτω από τις οποίες παρέμειναν για 5 μήνες τα χειρουργεία του νοσοκομείου Ζακύνθου κλειστά και να αποδοθούν ευθύνες όπου ανήκουν κατά απέτηση της ζακυνθινής κοινωνίας αλλά και της πολιτικής ηγεσίας. Μάλιστα. Αυτά λέει μέσα σε άκρηση η κυρία Τσαρίδου. Σε γραπτή επαναλαμβάνω ανακοίνωση. Να πούμε ότι εμείς ζητήσαμε να έρθει, αν θέλει, στο δελτίο. Επανειλημμένως έχει κληθεί η κυρία Τσαρίδου, δεν έχει έρθει στο δελτίο. Απλά το επισημαίνω γιατί είναι μια γραπτή ανακοίνωση και θα μπορούσε να υπάρχει και διάλογος και με τον κύριο Ποταμίτη που αυτή τη στιγμή φιλοξενούμε. Λοιπόν, κύριε Ποταμίτη, αυτά αναφέρει η διοικήτρια στην ανακοίνωσή της και να σας ρωτήσουμε τι ακριβώς έγινε το πρωί στο γραφείο της διοίκησης. Ποια ήταν τα θέματα τα οποία θέσατε, διότι όπως ακούσατε, λέει ότι την εμποδίσατε να πάει στην εισαγγελία για να καταθέσει μήνυση κατά παντός υπευθύνου για τα κλειστά χειρουργεία. Ακούστε, καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε, γιατί είναι χρήσιμο και για αυτούς που μας ακούνε και μας βλέπουν να οδηγηθούν σε κάποια συμπεράσματα τα οποία έχουν σχέση με την αλήθεια. Κανένας προπυλακισμός δεν έγινε. Καμία απειλή δεν εξτομήθηκε. Απολύτως καμία. Φαίνεται ότι η διοικήτρια του νοσοκομείου μας είναι ασυνήθιστη να συζητάει στα ίσια πρόσωπο με πρόσωπο με συνδικαλιστές. Οι άνθρωποι λέει, που ήρθαν από τους συνδικαλιστές της Αθήνας δεν ήταν τυχαίοι, έτσι όπως σας το ανακοίνωσε. Εκτός από τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, ήταν μέλος της εκτελεστικής γραμματείας της ΟΗΝΓΕ, δηλαδή μια ολιγομελής ομάδα που είναι, ας το πούμε, η επικεφαλής του Γενικού Συμβουλίου, δηλαδή ό,τι πιο αντιπροσωπευτικό υπάρχει στο επίπεδο των νοσοκομειακών γιατρών της χώρας. Και επίσης ήταν από το Κεντρικό Συμβούλιο, από το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΔ, του τριτοβάθμιου δηλαδή συνδικαλιστικού οργάνου. Οι άνθρωποι αυτοί εκλήθησαν από μας, από τους εργαζόμενους του νοσοκομείου, να ενημερωθούν για τα προβλήματα που έχουν προκύψει πρόσφατα και τα οποία αφορούν 3 ζητήματα. Πρώτον, να μην φύγουν τα 2 αναισθησιολογικά που τα έχουμε απλήτως ανάγκη, αλλά αν είναι χαλασμένα να επισκευαστούν και να χρησιμοποιηθούν στη Ζάκυνθο και αν δεν είναι χαλασμένα να χρησιμοποιηθούν άμεσα στη Ζάκυνθο γιατί τα έχουμε ανάγκη. Δεύτερον, να σταματήσουν όλες οι απειλές για διώξεις, για εκαθαρίσεις, για εκφοβισμούς και τρομοκρατία γιατρών, διευθυντών του χειρουργικού τομέα που τους αποδίδεται η ευθύνη των χειρουργείων που δεν λειτουργούσαν. Εδώ θυμίζω ότι τα χειρουργεία δεν λειτουργούσαν για 6 μήνες, όπου τους 4 μήνες ακέραιους τους είχε κλείσει η διοίκηση και είχε απόλυτα αυτή την ευθύνη για το ότι τα χειρουργεία με δική της εντολή και διαταγή ήταν κλειστά. Κύριε Ποταμίτη, να ρωτήσω κάτι. Να σας τελειώσω μόνο το σκεπτικό μου ένα λεπτό, γιατί πρέπει να ολοκληρώνεται ένα σκεπτικό όταν αναπτύσσεται. Τους επόμενους 2 μήνες από τους 6, τα χειρουργεία ξεκίνησαν δειλά-δειλά στην αρχή για το λόγο ότι πρώτον ο κόσμος δεν είχε την εμπιστοσύνη ανακτήσει, δεύτερον υπήρχαν συνεχείς βλάβη σε μηχανήματα και μάλιστα αποδεδειγμένα κάποια μηχανήματα που χρειάστηκε να επισκευαστούν δεν λειτουργούσαν.
Το ακτινολογικό του χειρουργείου και τα αναισθησιολογικά μηχανήματα του Αιγείου παρουσίασαν συνεχώς προβλήματα. Το δε ακτινολογικό του χειρουργείου δεν λειτουργούσε καθόλου. Μια ενημέρωση που την είχε η κυρία Σταρίδου από τον Οκτώβριο του 2016. Όταν αυτά επισκευάστηκαν επίσης, με κάποιο κόστος που ξεπερνάει τις 15.000 ευρώ στο σύνολό του, τα χειρουργεία ξανααρχίσαν κανονικά, με διαφορετικό όμως τρόπο να δίνεται αυτή τη φορά η αναισθησία. Το γεγονός ότι μας απευθύνθηκαν σε εμάς τους διευθυντές, με το σκεπτικό ότι θέλουν να διερευνήσουν γιατί δεν χειρουργούσαμε καθόλου, το γεγονός ότι εκφράζονται πως εμείς δεν χειρουργούσαμε, αναφέρονται ότι εμείς δεν κάναμε καθόλου χειρουργία, για μας αποτελεί ένα, αν θέλετε, εργαλείο καινούριο κατά τρομοκράτησης, γιατί δεν ισχύει ότι δεν χειρουργούσαμε. Έχουμε κάνει για εκείνο το διάστημα πάνω από 100 χειρουργία στο νοσοκομείο Ζακύνθου και το έχουμε καταθέσει και εγγράφως και αποδεδειγμένα με βάση τα βιβλία των χειρουργείων. Το γεγονός όμως ότι ανασκαλεύουν ξανά την υπόθεση του ποιος έφταιγε, που αν θέλετε αυτό είναι δουλειά του πορίσματος Πέτρου, το οποίο αρνούνται να μας δώσουν, και αυτό είναι το τρίτο στοιχείο που εμείς απαιτήσαμε από τη διοικήτρια, σημαίνει ότι θέλουν ξανά να αναζωπυρώσουν εκείνες τις τρομακτικές μέρες του πρώτου τετραμήνου κατά κύριο λόγο, δηλαδή του χειμώνα του 2016-17, όπου λιγότουσαν τόσα, όπου φοβόμασταν τόσα πολλά, όπου για τόσα πολλά η κοινωνία έχει αμφιβολία, θέλουν ξανά να το αναζωπυρώσουν αυτό κατά τη γνώμη μας για να δημιουργήσουν εντυπώσεις και να έχουν πολιτικό όφελος. Ας πάρουμε για χάρη οικονομίας της συζήτησης ότι όλα αυτά που λέτε είναι έτσι. Δεν υπάρχει λόγος, δεν έχουμε λόγο να το αμφισβητήσουμε. Προφανώς ήταν τυχαία έτσι η ημέρα και η ώρα. Γιατί δεν πήγατε χθες ή γιατί δεν πήγατε αύριο. Η κυρία Τσαρίδου λέει ότι το κάνετε σήμερα για να μην πάει να καταθέσει. Βέβαια, ακούστε με. Οι συνδικαλιστές της ΑΔΕΔΗ, της ΟΕΝΓΕ και της ΠΟΕΔΗΝ εκλήθησαν την προηγούμενη ημέρα. Μάλιστα, είχε γίνει μια συζήτηση δύο μέρες πριν, αλλά ξανακάναμε με επικοινωνία την προηγούμενη μέρα, εχθές δηλαδή, και βρέθηκε ότι μπορούν σήμερα, γιατί αύριο έχουν παράσταση στην υγειονομική περιφέρεια της Πάτρας, η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών την προκαλεί αυτό και θα είναι πάλι εκεί όλοι. Εκτιμήθηκε από αυτούς ότι μόνο σήμερα μπορούν ετούτη τη βδομάδα. Γιατί δεν πήγατε στις 8 η ώρα το πρωί ή στις 2 το μεσημέρι. Προσέξτε, και πήγατε λοιπόν εκείνη την ώρα. Αυτοί ήρθαν απευθείας με το αεροπλάνο ημέν. Και με το καράβι δε, με το καράβι των 8, 8,5, 9 παρατέταρτο έφτασε και το αεροπλάνο. Και ήρθαν να συναντήσουν τη διοικήτρια μαζί με εμάς, ρισκάροντας να μην τη βρουν. Μάλιστα. Γιατί πέστε μου, πώς ξέραμε εμείς ότι η διοικήτρια θα είναι εκεί. Και μάλιστα, αυτό το αποδεικνύει το γεγονός ότι η διοικήτρια σε λίγο, σε ένα μισάωρο από τη στιγμή που τη συναντήσαμε, 3/4 περίπου, έφυγε. Θα μπορούσε λοιπόν να είχε φύγει για τυχαίους λόγους διονοής και να μην τη συναντούσαμε ποτέ. Μάλιστα. Εμείς ρισκάραμε να τη βρούμε εκεί. Δεν ήρθανε για να βρουν τη διοικήτρια εκεί. Οπωσδήποτε οι συνδικαλιστές ήρθαν για να συναντήσουν εμάς. Το γεγονός ότι δεν είχαμε κλείσει ραντεβού ήταν αποτέλεσμα του γεγονός ότι ήρθαν οι άνθρωποι χωρίς να το έχουν προγραμματίσει από προηγούμενες μέρες και ρισκάρανε να μην τη βρουν. Μάλιστα. Τώρα, αν θεωρεί κακή την τύχη της που τη βρήκαν, το ξαναλέω, αν αυτή θεωρεί ότι από κακή τύχη τη βρήκαν, τι να κάνουμε, υπάρχει και η κακή τύχη. Λοιπόν, πέρα από τον τρόπο με τον οποίο έγινε η συγκεκριμένη συνάντηση, μια πολιτισμένη κουβέντα. Ωραία, να δούμε λίγο τι γίνεται με το πόρισμα, κύριε Ποταμίτη, διότι αυτό είναι το ζητούμενο και για το προσωπικό και για τους πολίτες της Ζακύνθου. Έτσι, μπράβο. Εμείς λοιπόν από την αρχή, σαν Επιστημονικό Συμβούλιο, είπαμε ότι το πόρισμα της Επιτροπής Πέτρου είναι ό,τι περιμένουμε. Από την αρχή το είπαμε, από τις πρώτες 10 μέρες για αυτή την υπόθεση και επιτέλους αυτό το πόρισμα, για κάποιους λόγους που δεν γνωρίζουμε, άργησε αλλά είναι έτοιμο και είναι τεράστιο. Εμείς λέμε λοιπόν, δεν επιτρέπεται, και αυτό είπαν οι συνδικαλιστές, ότι γιατί η κυρία διοικήτρια συγκαλεί διοικητικό συμβούλιο για συζήτηση του πορίσματος χωρίς να έχεις δώσει στα χέρια αυτών που θα συζητήσουν το πόρισμα. Ούτε ήταν δυνατόν μέσα στα πλαίσια ενός διοικητικού συμβουλίου να το πάρουν στα χέρια τους που δεν το πήραν, τους διάβασε σημεία, και να το μελετήσουν 300 τόσες σελίδες πόρισμα εκείνη την ώρα. Έπρεπε να έχει γίνει προετοιμασία. Αλλά ακόμα και αυτό που δεν έγινε, υπήρχε η δυνατότητα να τους το δώσει προχθές, όπου είχε το διοικητικό συμβούλιο, να το μελετήσουν και να επανέλθουν ολοκληρώνοντας το διοικητικό συμβούλιο. Ούτε αυτό έγινε. Από πότε είναι στα χέρια της διοικήτριας το πόρισμα? Από ό,τι ξέρω, από τις 16 του μηνός. Από τώρα, του Οκτώβρη. Ναι. Και το έχετε ζητήσει και δεν σας το έχει δώσει. Δεν
μας το έδωσε ούτε στη δική, ούτε πριν. Ισχυριζόμενοι ότι είναι εμπιστευτικό. Δεν μας το έδωσε ούτε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Βέβαια, αύριο κύριε Ποταμίτη έχει οριστεί Διοικητικό Συμβούλιο που πιστεύετε ότι θα προκύψει κάτι για το πόρισμα. Κατά τη γνώμη μας, αυτή η σημερινή συνάντηση που καθόλου δεν ήταν προφυλακισμός, που καθόλου δεν ήταν πίεση, η διοικήτρια πήγε και κατέθεσε. Που καθόλου δεν καθυστερήσαμε γιατί γνωρίζαμε ποια ώρα έχει το ραντεβού, μας το είπε η ίδια. Αν καθυστέρησε 5 λεπτά, εντάξει, αυτά είναι ανθρώπινα. Λοιπόν, αυτή η συνάντηση τι προκάλεσε, προκάλεσε τη δέσμευσή της ότι αύριο θα κάνει Διοικητικό Συμβούλιο. Και προσέξτε, να γνωρίζει η κοινωνία. Δύο από τα μέλη της πλειοψηφίας, η πλειοψηφία είναι τρεις, τους πέντε, δηλώσαν ότι δεν θα ξαναμπούν στο Διοικητικό Συμβούλιο, δεν θα ξανασυμμετέχουν στο περασμένο προχθές, αν δεν έρθει εδώ ο διοικητής της είπε. Μα ο διοικητής της είπε, τι να κάνει στη Ζάκη σε αυτή τη φάση. Μάλιστα. Και γιατί να έρθει. Και αν δεν έρθει δηλαδή εμείς, δεν πρέπει να μάθουμε τι είπε αυτή η Επιτροπή που 10 μήνες τώρα κουβεντιάζει και τόσο πολύ... Έτσι, αν θέλετε, λάσπη έχει χυθεί. Μάλιστα. Απέναντι σε ανθρώπους, απέναντι σε θεσμούς, απέναντι σε συνδικαλιστικά και άλλα όργανα, δεν πρέπει να μάθουμε τι λέει αυτή η Επιτροπή. Μάλιστα. Λοιπόν, να βάλουμε μια ανατελεία και σίγουρα το θέμα θα μας απασχολήσει και αύριο. Κύριε Ποταμίτη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Αντρέα και εσένα για το ρεπορτάζ. Καλό σας βράδυ. Αλλάζουμε